Αγαπητοί μου, καλώς ήλθατε. Χαιρόμαστε που ήλθατε και θα θέλαμε λίγα λόγια να σας πούμε. Όπως συνηθίζομαι εις τους εκδρομείς μας και προσκυνητάς μας, αλλά μην λογαριάσετε αυτά που θα πούμε ότι θα είναι μία ομιλία. Όχι, αλλά θα είναι ένα μάθημα. Ένα μάθημα στο οποίο και εγώ και εσείς οφείλουμε να μαθητεύσουμε. Γι' αυτό θα δείξετε πολύ υπομονή σε ό,τι ακούσετε, γιατί είναι εκτάκτως ενδιαφέροντα αυτά που θα σας πω. Ξαναλέγω, πρέπει να μαθητεύσουμε. Είναι γνωστό, αγαπητοί μου, ότι σήμερα εορτάζουμε την Μέσο Πεντηκοστή, δηλαδή μια εορτή που γιορτάζεται 25 ημέρες μετά το Πάσχα και 25 ημέρες πριν από την κυριώνυμη εορτή της Πεντηκοστής. Και λογαριάζεται αυτή η εορτή δεσποτική, δηλαδή αναφέρεται εις τον Δεσπότην Κύριον Ιησούν Χριστόν. Βλέπουμε τις εορτές, να έχουμε τις εορτές των Αγίων, τις εορτές της Θεοτόκου και τις εορτές του Δεσπότου Χριστού. Εκείνες λοιπόν οι εορτές που αναφέρονται εις τον Χριστόν λέγονται δεσποτικές εορτές. Και μάλιστα η σημερινή δεσποτική εορτή αναφέρεται σε ποιον άραγε; Εις την ενυπόστατον σοφία του Θεού. Να εξηγήσω όμως από την αρχή, γιατί αυτό και θα αποτελεί το κύριο θέμα μας, το οποίο πρέπει να μάθουμε και πρέπει να επικρατεί στη ζωή μας. Είναι γνωστό ότι ο Θεός είναι τριαδικός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον. Τρία πρόσωπα, αλλά είναι μία η ουσία και συνεπώς ένας Θεός. Ο Πατήρ γεννά τον Υιόν, ο Υιός γεννάται από τον Πατέρα. Όταν λέμε όμως γεννά ο Πατήρ και γεννάται ο Υιός, μη πηγαίνει το μυαλό σας, όπως λένε οι πατέρες, εις όλην εκείνη την διαδικασία μιας γένας, όπως συμβαίνει στους ανθρώπους. Αλλά απλούστατα σημαίνει όπως το γενόμενον είναι εκ της ουσίας του πατρός και της μητρός, συνεπώς είναι ομοούσιον, θέλει να εκφράσει ότι ο Υιός είναι ομοούσιος με τον Πατέρα. Επειδή δε η Γραφή ομιλεί περί γεννήσεως, ότι γεννάει ο Πατήρ των Υιών, τίποτα άλλο δεν ξέρουμε. Είναι ένα βαθύτατον μυστήριο. Το Πνεύμα το Άγιον εκπορεύεται εκ του Πατρός. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Λέμε μόνο τη λέξη, και μόνο που θα πούμε τη λέξη αποτελεί δοξολογία εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Αν πούμε και τι άλλο, τότε δεν θα είναι παρά βλασφημία. Είναι ακριβώς οι βλασφημίες των αιρετικών. Το Πνεύμα το Άγιον λοιπόν εκπορεύεται εκ του Πατρός, αποστέλλεται από τον Υιόν. Και από τον Πατέρα αποστέλλεται, αλλά και από τον Υιόν αποστέλλεται. Ο Υιός έχει πολλά ονόματα, πάμπολα, όπως και το Πνεύμα το Άγιον έχει πολλά ονόματα. Όταν δίδομαι σε ένα πρόσωπο πολλά ονόματα, τα ονόματα αυτά εκφράζουν εκείνο που δεν μπορεί να εκφραστεί. Όπως πάρτε παράδειγμα, θέλουμε να πούμε για ένα πρόσωπο
που δεν ξέρουμε το όνομά του, το έχουμε ξεχάσει, και λέμε στους άλλους εκείνος που είναι λίγο ψηλός, έχει μαύρα μαλλιά, που είναι έτσι, που είναι έτσι, που είναι έτσι, γιατί δεν ξέρουμε το όνομα. Έτσι και εδώ, αγαπητοί μου, ο Υιός, περί του οποίου και ο Λόγος σήμερα, αφού γιορτάζει σήμερα, σήμερα της Μεσοπεντηκοστής, σας είπα δεσποτική εορτή, επειδή δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα, λέμε πολλά ονόματα, για να εκφράσουμε τι, χαρακτηρισμούς, χαρακτήρες, ιδιότητες του προσώπου αυτού. Θέλετε, άκτιστες ενέργειες του προσώπου αυτού, ενέργειες τις οποίες εκφράζει, και με τις ενέργειες, με την ευκαιρία των ενεργειών, αποδίδομαι ονόματα. Ένα λοιπόν από τα ονόματα αυτά, ή μερικά, είναι ο Λόγος του Θεού, το λάμδα κεφαλαίων, ο Λόγος του Θεού. Λέμε στην Παλαιά Διαθήκη το Λόγο δοτική, το Λόγο Κυρίου, οι ουρανίες στερεώθησαν, δηλαδή το σύμπαν έγινε με τον Λόγον του Κυρίου. Κύριος εδώ εκφράζεται ο Πατήρ, Λόγος είναι ο Υιός. Ότι δηλαδή ο Πατήρ δημιουργεί το σύμπαν δια του Λόγου του. Δεν έχει καμία σχέση με τον λεκτικόν Λόγον. Άλλο είναι ο λεκτικός Λόγος, αυτό που τώρα εγώ σας μιλάω, μιλάτε, μιλάμε, αλλά είναι όνομα, ο Λόγος του Θεού. Ακόμα, αφού σας είπα προηγουμένως περί γεννήσεως, είναι ο Υιός του Θεού. Και όταν ο Θεός δημιουργεί, δημιουργεί βέβαια ο Άγιος Τριαδικός Θεός το σύμπαν. Αυτό που δημιουργεί και τους Αγίους Αγγέλους και το σύμπαν ολόκληρον και τον άνθρωπο, αυτό λέγεται στη δογματική, λέγεται εξωτερική προβολή του Θεού. Ο Θεός είναι αυθύπαρκτος, υπάρχει από μόνος του. Όταν όμως αποφασίζει να δημιουργήσει τον κόσμο, τότε αυτό που θα κάνει είναι έξω από τον εαυτόν του. Και όπως ένα παλιό παράδειγμα, θα το έχετε ίσως διαβάσει, όπως ακριβώς είναι ο ζωγράφος έξω από το μουσαμά, το μουσαμά του που ζωγραφίζει. Ο ζωγράφος είναι απ' έξω. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Θεός δημιουργεί το σύμπαν, τον άνθρωπο, τους αγγέλους, τα πάντα, ό,τι υπάρχει, χωρίς με αυτό να σημαίνει ότι ο Θεός δίνει κάποιο κομματάκι από την ύπαρξή του, από την ουσία του. Το σύμπαν είναι κτιστόν, ο Θεός είναι άκτιστος. Δεν υπάρχει κανένα σημείο που να πούμε ότι ανήκει στο Θεό από τη δημιουργία, γιατί αν κάτι θα μπορούσε να ανήκει εις τον Θεό από τη δημιουργία, τότε θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε πανθεϊσμό. Το σύμπαν είναι Θεός και μπορούμε να το τιμούμε. Υπήρξε ο πανθεϊσμός και η λέξη πιστεύω σας είναι γνωστή, πανθεϊσμός. Όλοι οι λαοί λάτρεψαν το σύμπαν, και οι Έλληνες. Έχουμε την, ξέρω εγώ πώς θα το πω, την εύνοια. Εμείς εδώ που είμαστε στο μοναστήρι, έχουμε τον Όλυμπο απέναντί μας. Τι ελάτρεψαν οι αρχαίοι Έλληνες? Ελάτρεψαν τη θάλασσα με τον Ποσειδώνα, τη γη με τη Δήμητρα, τον κεραυνό με τον Δία κλπ. Κλπ. Αυτό λέγεται πανθεϊσμός. Αλλά και κάτι ακόμα. Αν υποτεθεί ότι κάτι αμαρτάνει από τη δημιουργία, τότε αμαρτάνει η θεότητα. Άτοπα πράγματα. Θα σας πω τι αίρεσης υπήρχε κάποτε στην Αφρική, Βόρειο Αφρική, ότι τότε μάλιστα αντιμετωπίζει την αίρεση αυτή ο Ιερός Αυγουστίνος. Όσο μεγαλύτερη ποσότητα έχουμε από τη δημιουργία, αφού περιέχει θεότητα,
τόσο πιο μεγάλος είναι, τόσο πιο πολύ θεότητα περιέχει. Δηλαδή είναι πιο πολύ θεός. Φερυπίν, πιο πολύ θεό έχει, λέει ο ελέφαντας, αυτό ονόμαστε, ο ελέφαντας, από ένα μυρμήγκι. Άτοπα πράγματα, άτοπα. Αγαπητοί μου, ο Θεός είναι έξω από τη δημιουργία του και δημιουργεί τον κόσμο. Εξωτερική προβολή, σας είπα, του Θεού είναι η δημιουργία. Όμως ο Θεός δίνει γνωρίσματα στην δημιουργία του, εκείνα τα οποία θα μπορούσαν να ανακλούν δικές του ιδιότητες, δικά του χαρακτηριστικά. Αλλά ανακλούν. Άλλο πράγμα να έχω έναν καθρέφτη που να μου δείχνει τον ήλιο όταν τον βάλω απέναντι στον ήλιο τον καθρέφτη, και άλλο πράγμα να έχω πάρει τον ήλιο να τον έχω βάλει μέσα στον καθρέφτη. Άτοπον. Ανακλά. Έτσι και εδώ ο Θεός είναι φως. Είναι φως ο Θεός. Μας το λέει και μας το ξαναλέει αυτό η Αγία Γραφή, και όσες φορές έχουμε μια εμφάνιση όχι της ουσίας του Θεού αλλά της δόξης του Θεού, έχουμε φως, πάρτε τη μεταμόρφωση και λοιπά και λοιπά. Αλλά ο Θεός είναι φως άκτιστον και δημιουργεί τώρα ένα γνώρισμα του δικού του ακτίστου φως, το φως των υλικών. Κατά το είπεν ο Θεός γεννηθεί το φως και γένε το φως. Τι ωραίο αυτό. Τι ωραίο. Είπε ο Θεός να γίνει φως και έγινε φως. Μετά λέμε ο Θεός είναι άπειρος, δεν έχει διαστάσεις. Μάλιστα λέγεται με την εξής λέξη, θα την έχετε ακούσει πολλές φορές από τις ευχές, απερίγραπτος. Απερίγραπτος θα πει δεν έχει περιγραφή. Θυμηθείτε λίγο τη γεωμετρία. Προσέξτε, μάθημα κάνουμε, δεν κάνω ομιλία, μάθημα κάνουμε. Και αυτά πρέπει να τα μάθουμε. Θα δείτε πού θα φτάσουμε. Λοιπόν, λέμε περιγεγραμμένο σχήμα, κύκλος περιγεγραμμένος και λοιπά. Απερίγραπτος θα πει δεν έχει όρια. Ο Θεός δίνει τώρα μία, ένα στοιχείο της δικό του, σαν εικόνα όμως, σαν εικόνα, και λέμε το σύμπαν είναι άπειρον. Αν δεν βρες την άκρη του, ποιος την βρήκε την άκρη του σύμπαντος? Οι αστρονόμοι? Τίποτα. Και το καθεξής, και το καθεξής. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν την σφραγίδα του Θεού στο σύμπαν. Γι' αυτό είπαν οι σοφοί, εκείνος που λέει δεν υπάρχει Θεός, δηλαδή αυτός που είναι άθεος, είναι μωρός και το μυαλό του δεν δουλεύει καλά. Μωρία. Αλλά ο Θεός όμως δεν είναι το σύμπαν. Δεν μπορώ να ταυτίσω τον Θεό τον άκτιστον με το κτίσμα. Δεν είναι δυνατόν ποτέ. Αλλά ο Θεός κάποτε, ας πω τη λέξη, αποφασίζει. Ξέρετε, εμείς οι άνθρωποι λέμε λέξεις οι οποίες δεν ταιριάζουν στον Θεό. Οι λέξεις αποφασίζω είναι στον άνθρωπο, δεν είναι στον Θεό. Γιατί ο Θεός είχε, πάλι εδώ λάθος θα κάνω, στο νου του. Ποιο νου? Ο Θεός δεν έχει νου όπως έχουμε εμείς. Τι? Να δημιουργήσει το σύμπαν προκαταβολής κόσμου. Δεν υπήρχε τίποτε. Να κάνει τώρα το σύμπαν. Θέλετε, και μέσα στο σύμπαν ήταν ακόμα και η ενανθρώπιση και η θυσία του Υιού του Θεού και όλα προκαταβολικά. Μάλιστα 2-3 φορές το έχω πει στην Αγία Γραφή, και παλιά και Καινή Διαθήκη, το προκαταβολής κόσμου. Εμείς οι άνθρωποι είμαστε γνωστοί στον Θεό πριν γίνομαι. Προκαταβολής κόσμου. Καταβολή θα πει θεμελίωσης. Δεν υπήρχε το σύμπαν. Και ο Θεός τα έχει, ανθρώπινα θα μιλήσω, στο νου του. Και αποφασίζει, η λέξη ανθρώπινη αποφασίζει, να δημιουργήσει τώρα. Και τι κάνει? Εδώ τώρα προσέξτε. Ο Άγιος Τριαδικός Θεός, και ο Πατήρ και ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιον. Μάλιστα υπάρχει η εξής δογματική έκφραση: ο Πατήρ δι Υιού εν Αγίω Πνεύματι. Που θα πει ο Πατέρας δημιουργεί διαμέσου του Υιού
σαν να είναι τα χέρια του πατρός ο Υιός, ένα Αγίο Πνεύματι, που σημαίνει αυτό ότι όλα αυτά θα συντηρούνται από το Πνεύμα το Άγιο. Ώστε λοιπόν ο Υιός, αν και τα δύο πρόσωπα, Υιός και Πνεύμα Άγιο, θεωρούνται τα χέρια του Πατρός, ένας ο Θεός, εκφράσισε πλούσιες εκφράσεις, πλούσιες, πολύ πλούσιες, ωραιότατες, μεγαλειώδεις, πλάι στον Πατέρα, επειδή αφορά στον Υιόν. Γι' αυτό δεν γίνεται αναφορά στο Άγιο Πνεύμα, όχι ότι απουσιάζει, αλλά επειδή η αναφορά είναι στον Υιόν. Και λέει τώρα η Αγία Γραφή, που λέει η Παλαιά Διαθήκη, που και που δεν το λέει αυτό, που δεν το λέει, αρκεί να ξέρει κανείς να μελετάει την Αγία Γραφή. Εγώ, λέγει η Σοφία, η Σοφία, περί της οποίας και ο λόγος σας είπα, αλλά η Σοφία είναι ο Υιός, είναι ενυπόστατος αυτή η Σοφία, ενυπόστατος θα πει πρόσωπον, δεν είναι όπως λέμε εμείς οι Έλληνες ότι αυτός ο άνθρωπος έχει σοφία. Η έννοια της σοφίας εδώ καθημάς τους Έλληνες είναι νοητική, είναι νοητική, δηλαδή δεν έχει ιδιαίτερη υπόσταση. Λέμε αυτός είναι σοφός, ξέρει πολλά, είναι σοφός. Εδώ η σοφία του Θεού είναι εν υπόστατος, είναι πρόσωπον, και είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Σοφίας, της Αγίας Τριάδος. Οπότε βλέπει κανείς εδώ, αγαπητοί, πλάι στον Πατέρα να είναι η ενυπόστατος σοφία του Θεού, και μιλάει τώρα η σοφία από μόνη της, βάζει διαρκώς μέσα στην κουβέντα εντός εισαγωγικών, στην αποκάλυψή της βάζει το εγώ. Εγώ η σοφία ήμουνα πλάι, λέει, στον Θεό, εννοείται Πατέρα, και συνδημιουργούσα μαζί του. Είναι γνωστό ότι όταν ο Θεός έκανε το σήμαν, όλο το σήμαν, προηγήθηκαν βέβαια, η δημιουργία προηγήθηκε των Αγίων Αγγέλων. Ο Θεός δεν χρησιμοποιεί τους Αγίους Αγγέλους ως συνδημιουργούς του. Αν το πει κανείς αυτό είναι αιρετικόν. Οι άγγελοι, ξέρετε τι είναι, οι άγγελοι είναι μόνον θεατές. Υπάρχουν και βλέπουν τώρα το σύμπαν να γίνεται, και λέει στο βιβλίο του Ιώβ, όταν λέει οι άγγελοι με είδαν να δημιουργώ, είναι σαν με δοξολόγησαν. Οι άγγελοι λοιπόν δεν μετέχουν στη δημιουργία, τους βγάζουμε λοιπόν, τους βγάζουμε. Ποιοι δημιουργούν? Τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Έτσι λοιπόν το δεύτερο πρόσωπο λέγει, που λέγεται εδώ η σοφία του Θεού, και είναι πρόσωπο, αυτό το επαναλαμβάνω διαρκώς, όπως κάνουν και οι σχολαστικοί δάσκαλοι. Στο σχολείο τα λένε και τα ξαναλένε και τα ξαναλένε, δεν πειράζει, μη στεναχωρηθείτε γι' αυτό, γιατί πρέπει να τα μάθουμε. Σας έκανα εξήγηση, μάθημα θα κάνουμε, δεν κάνουμε καμία ρητορική ομιλία, μάθημα. Και εγώ μαθητεύω και εσείς μαθητεύετε. Λοιπόν, η σοφία πλάι στον Πατέρα. Εγώ, λέει η σοφία, συνδημιουργούσα με τον Πατέρα, με τον Θεό. Συνδημιουργούσα. Τι, ό,τι έγινε. Όταν ήρθε η ώρα να κάνει τον άνθρωπο, πω μεγαλείον, εκεί λέγει εγώ η σοφία, ήμουνα γεμάτη χαρά που έκανα τον άνθρωπο, και αδειμονούσα, πω, αδειμονούσα πότε θα έρθει η ώρα να βρεθώ πλάι στον άνθρωπο. Και αυτό λέγεται ενανθρώπισης. Δηλαδή η σοφία του Θεού εν υπόστατος είναι ο μετέπειτα Ιησούς Χριστός. Εδώ θα έθετα το ερώτημα, ξέρουμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός
του οποίου και το όνομα φέρομαι και λεγόμεθα χριστιανοί. Αν έτσι κρίνομαι με αυτά που λέμε, δεν ξέρουμε τίποτα. Και αλίμονό μας, σαν να μην ξέρεις τίποτα από την ιστορία του πατέρα σου που σε έφτιαξε. Να μην ξέρεις πού είναι τα χωράφια του. Να μην ξέρεις τίποτα. Επιτρέπετε? Γι' αυτό σας είπα ένα μάθημα. Να μάθουμε ποιος είναι ο Χριστός. Ώστε λοιπόν η ενυπόστατο σοφία που συνδημιουργεί με τον πατέρα, και λέγεται σοφία γιατί όλα έγιναν με πάρα πολύ σοφία και με τάξη και με εκπληκτικά πράγματα. Λέει ο ψαλμοδός, ποιος είμαι εγώ άνθρωπος, ποιος είμαι εγώ άνθρωπος, αλλά εσύ ο ενυπόστατη σοφία εθαυμαστώθης εξ εμού. Το θυμόσαστε αυτό από το ψαλτήρι? Εθαυμαστώθης εξ εμού. Θα πει εθαυμαστώθης, εθαυμαστώθης. Έγινες θαυμαστή εσύ η σοφία από τη δική μου ανθρώπινη κατασκευή. Ρωτήστε ένα γιατρό, ξέρεις τι είναι ο άνθρωπος? Καταρχάς το σώμα του, ακόμη του ανθρώπου το σώμα, δεν έχει ερευνηθεί. Το ξέρετε αυτό? Διαρκώς ερευνάται. Ατελευτήτως ερευνάται το ανθρώπινο σώμα. Πού να σας πει ο γιατρός, πού το ξέρει και ποιος είναι ο σκοπός της υπάρξεως αυτού του σώματος που λέγεται άνθρωπος? Λοιπόν, έγινες θαυμαστός ο Θεός, έγινες θαυμαστή εσύ η ενυπόστατη σοφία εξ εμού. Θα πει εξ εμού? Από μένα, από την κατασκευή μου. Καταπληκτικά πράγματα. Γι' αυτό και σοφία λέγεται. Λοιπόν αγαπητοί, θα προχωρήσουμε λίγο. Σήμερα γιορτάζουμε την ενυπόστατον σοφία του Θεού, που είναι μεσούσης της εορτής, δηλαδή Πεντηκοστή. Συγγνώμη, Μεσοπεντηκοστή. Αν προσέξετε το Ευαγγέλιο, ο Χριστός είχε ανέβει στα Ιεροσόλυμα στην εορτή της Κοινοπηγίας, μία από τις τρεις μεγάλες γιορτές του έτους στους Εβραίους. Ήταν δε πολύ πανηγυρική αυτή η εορτή, πάρα πολύ πανηγυρική, με φωταψίες, με πολλά πολλά. Οι δε Εβραίοι έμεναν στις σκηνές, και εκεί στις σκηνές προσπαθούσαν να θυμηθούν πώς πέρασαν οι πρόγονοί τους εις την έρημο 40 χρόνια. Η γιορτή αυτή ήταν περί το τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Χαρούμενη η γιορτή. Τότε ανέβηκε ο Ιησούς Χριστός στα Ιεροσόλυμα και τους είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου από τις φωταψίες. Χαίρεστε, ναι, εγώ σας έδωσα εντολή να γιορτάζετε τη γιορτή αυτή, αλλά εγώ είμαι το αληθινό φως του κόσμου. Έπαιρναν επάνω σε μια, έβαζαν σε μια χρυσή στάμνα νερό από την κολυμβήθρα της Βηθεσδά, τη Δεξαμενή. Πήγαινε ένας ιερεύς με συνοδεία και τα λοιπά, με μουσικές, λιτανή ολόκληρη, να πάρει νερό, να πλύνουν το θυσιαστήριο. Εγώ είμαι το νερό το ζωντανό, εγώ είμαι το φως, εγώ είμαι το νερό, το ζωντανό νερό. Έτσι λοιπόν τοποθετήθηκε στην Μεσοπεντηκοστή, γιατί εμείς φύγαμε από τις γιορτές των Εβραίων, που εμφανίστηκε ο Χριστός κατά το Ευαγγέλιο, την περικοπή που ακούσαμε, και γιορτάζουμε σήμερα της Μεσοπεντηκοστής. Έτσι έχουμε τα εξής από την ημνολογία της σημερινή. Προσέξτε. Εν το ιερό επέστης η σοφία του Θεού. Το ιερό είναι ο Ναός Σολομώντος. Εις το ιερό λέει ήρθες και στάθηκες εσύ η σοφία του Θεού, περί της οποίας και ο λόγος, μεσούσης της εορτής. Το μεσούσης το αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που ήταν στην εορτή της Κοινοπηγίας, σας είπα. Διδάσκων και ελέγχων τους απειθείς Ιουδαίους, τους Φαρισαίους και γραμματείς, και βοών παρησία προς αυτούς, ο διψών ερχέστο πρόσμε και πινέτο, είδωρ ζωηρών, και ομή διψίσει εις τον αιώνα.
ο πιστεύων τι εμή Χριστότητη ποταμή ρεύσουσιν εν τη κοιλία αυτού ζωής αιωνίου. Ω της αγαθότητος και της ευσπλαχνίας σου Χριστέ ο Θεός ημών, δόξαση. Εκείνο δε από την κοιλιά του, η κοιλιά, ξέρετε, κοιλιά κατά την εβραϊκή ψυχολογία είναι τα εντόστια. Ακριβέστερα είναι η καρδία. Από την καρδιά του, λέει, θα βγουν νερά άφθονα. Τι θα πει? Υπαινιγμός του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και λέγεται η ανάλογη περικοπή και την ημέρα της Πεντηκοστής. Βεβαίως. Ως τα μεσούς της εορτής ήλθες, λέγει, εσύ η σοφία του Θεού. Δικαιολογώ δηλαδή όσα σας λέγω, ότι έχουμε εδώ τη σοφία του Θεού. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, αγαπητοί μου, η γνώση ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Λόγος του Θεού, είναι η σοφία του Θεού. Όπως σας είπα προηγουμένως, ότι αυτό συνιστά τη σωτηρία μας. Είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Έτσι λοιπόν, όταν έχω μια εικόνα του Χριστού, κάνω την προσευχή μου. Εσύ είσαι η ενυπόστατο σοφία του Θεού. Προσπαθώ να σε καταλάβω. Τι μπορώ να καταλάβω από σένα? Εσύ έκανες το σύμπαν. Είναι καταπληκτικά πράγματα αυτά, αγαπητοί μου. Μα τόσο καταπληκτικά που ο άνθρωπος συγκλονίζεται και που μπορεί να κάνει και κινήσεις τέτοιες που άλλος να χαμογελάσει. Έτσι δεν είναι? Να κάνει κινήσεις τέτοιες που να χαμογελάσει. Να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν μεταφέρεται η Κιβωτός της Διαθήκης από τη Σιλόμ, τη Βιθλέμ, στα Ιεροσόλυμα, ο Δαβίδ ήταν τόσο έξαλλος από τη χαρά του που αξιώθηκε να μεταφέρει την Κιβωτό, ώστε μπροστά από την Κιβωτό υπήρχαν και όργανα, μουσική και τα λοιπά, χοροπηδούσε. Από το παράθυρο τον είδε η γυναίκα του, μία του γυναίκα τον είδε. Και όταν γύρισε στο παλάτι, του λέει: «Με τρελάθηκες», του λέει, «παλαβός είσαι. Χόρευες σαν μικρό παιδί, σαν τρελός, εχόρευες μπροστά στην Κιβωτό της Διαθήκης?» Ο πατήρ Ιγνιός που είναι ο ιερογνήμων, να θυμηθώ το όνομα αυτής, δεν πειράζει. Τόσο θύμωσε μαζί της ο Δαβίδ, που της λέει: «Παιδί να μην αποκτήσεις». Και δεν απέκτησε αυτή η γυναίκα του παιδί, επειδή του έκανε την παρατήρηση, επειδή εξεδήλωνε τη χαρά του με κινήσεις και με συγκλονισμό. Συμφωνείτε? Λοιπόν, προχωρώ. Αν ψάξουμε την Αγία Γραφή, θα δούμε πολλά πράγματα. Λέει: «Πάντα δι' αυτού εγέρετο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης». Είναι ο τρίτος στίχος στο Ευαγγελίο του. «Και χωρίς αυτού εγέρετο ουδε εν γέγονεν». Και χωρίς αυτόν, λέει, δεν έγινε τίποτε από ό,τι έχει γίνει. Ποιος λοιπόν δημιουργεί? Η ενυπόστατο σοφία του Θεού. Ο Θεός Λόγος, που είναι κάτι το τόσο καταπληκτικό και συγκλονιστικό. Θα ήθελα όμως να σας πω, δηλαδή, αν μου δίνετε 5 ώρες, θα τις κατανάλωνα. Τι λέω? Το θέμα αυτό το έκανα σε 17 ώρες το 96, και είναι γραμμένες αυτές οι ομιλίες. 17 ώρες. Αν μου τις δώσετε, θα επαναλάβω τι είπα τότε. Αλλά επειδή είμαστε άνθρωποι και πεινάμε και διψάμε, γι' αυτό γρήγορα θα τελειώσουμε. Θα ήθελα κάτι που δεν το ξέρουν ούτε καθηγητές πανεπιστημίου αυτό. Μια φορά το λέγανε σε ένα καθηγητή πανεπιστημίου ενώπιον πολλών θεολόγων και δεν το καταλάβαινε και το ειρνείτο. Ακούσατε το? Ακούσατε το? «Καθόλον το μήκος της Παλαιάς Διαθήκης, από τον καιρό που ο Θεός δημιουργεί τον Αδάμ και την Εύα στον Παράδεισο, μέχρι την ενανθρώπιση». Λέμε: ο Θεός πέρασε τους Εβραίους από την Ερυθρά Θάλασσα, έδωσε τον νόμο επάνω στο Σινά, τούτο, κίνο, 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 όπου αναφέρεται ο Θεός. Ποιος είναι αυτός ο Θεός? Ξέρετε ποιος είναι?
η ενυπόστατα σοφία του Θεού. Σε όλο το μήκος της Παλαιάς Διαθήκης δεν είναι ο πατήρ, αλλά είναι ο Υιός. Και δεν ησύχαζε, το λέει το βιβλίο των Παροιμιών αυτό, έως ότου γίνει άνθρωπος να έρθει ανάμεσά μας. Μάλιστα ο Βαρούχ ο προφήτης είναι καταπληκτικός. Λέει, ο Θεός είπε στο φως πήγαινε. Και πηγαίνει, το ανακαλεί. Έλα, και έρχεται το φως. Μετά δε τα αυτά. Ποια? Μετά τη δημιουργία. Που είπε να πάει το φως να γυρίσει το φως, είπε ο Θεός γεννηθεί το φως. Μετά δε τα αυτά ήρθε ανάμεσά μας και έγινε άνθρωπος. Ακούτε? Άνθρωπος αυτός που δημιούργησε το φως. Ναι. Και μας συνανεστράφει. Έτσι λέει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ήρθε λέει εις τα ίδια. Τα ίδια, ξέρετε, λίγα αρχαία από το σχολείο μας. Τα ίδια είναι το σπίτι μας, η κατοικία μας. Ήρθε στο σπίτι μας. Και τις ανθρώπεις λέει συνανεστράφει, λέει ο Βαρούχ. Και εμείς ξέρετε τι κάναμε οι άνθρωποι? Δεν τον εγνωρίσαμε, τον αρπάξαμε και τον σταυρώσαμε. Για σκεφτείτε. Αλλά εκείνος ανεστή. Όλα τα πράγματα ήταν αυτά ζυγισμένα. Λοιπόν, ο μετέπειτα δηλαδή Ιησούς Χριστός. Έτσι δημιουργεί και τον άνθρωπο, όπως σας είπα, και θα μπορούσε να σας πω τώρα εδώ μερικά χαρακτηριστικά που θα τρομάξετε. Λέει η Σοφία Σολομώντος. Η Σοφία Σολομώντος, Παροιμίες, Σοφία Σιράχ, τα λεγόμενα σοφιολογικά βιβλία αναφέρονται εις την ενυπόστατον σοφία κατά θαυμαστών τρόπων. Μάλιστα στην Καινή Διαθήκη μόνο μία φορά αναφέρεται το όνομα Σοφία, και δικαιώθη λέει Σοφία και λοιπά, δηλαδή δικαιώθηκε εκείνα τα οποία έκανε και είπε, δικαιώθηκε. Αλλά έχουμε έμεσα χωρία πολλών συγγραφέων της Καινής Διαθήκης που αναφέρονται στη Σοφία του Θεού. Λοιπόν, ακούστε εδώ τι λέει η Σοφία Σολομώντας. Αυτή πραθέντα δίκαιον ούτε εγκατέλειπεν αλλά εξ αμαρτίας έπεισα το αυτόν. Ποιος είναι αυτός ο δίκαιος? Τώρα εδώ θα είναι λιγάκι ανακατωμένα, δεν αρχίζω από την αρχή, θα πω κάποια άλλα που προηγούνται, χρονικώς δεν πειράζει. Ο δίκαιος ήταν ο Ιωσήφ, το ενδέκατο παιδί του Ιακώβου. Είναι γνωστό, ζηλοτύπησαν τα αδέλφια του και τον οδήγησαν πού? Τον πούλησαν. Πουλήθηκε αυτός από τους εμπόρους στην Αίγυπτο, τον αγόρασε ο Πετεφρής. Ήτανε περίπου 18 χρονών παλικαράκι. Μας λέει η Αγία Γραφή ότι ήτανε πάρα πολύ ωραίο παλικάρι. Και επειδή ήταν πολύ ωραίο παλικάρι, η γυναίκα του Πετεφρή τον ερωτεύτηκε. Έπεσαν λέει οι οφθαλμοί γυναικός Πετεφρή επάνω στον Ιωσήφ. Κάποια φορά ήρθε από τα χωράφια και δεν ήταν κανείς σπίτι και το επετέθη. Και τότε εκείνος λέγει, του βγάλε τα ρούχα. Ακούστε, βιαία σκηνή. Τότε εκείνος για να γλιτώσει, να μην κάνει την αμαρτία, πήδηξε το παράθυρο και έφυγε. Τη μνήμη του Ιωσήφ την γιορτάζουμε τη Μεγάλη Δευτέρα. Του Παγκάλου. Παγκαλός θα πει πολύ καλός. Πολύ πολύ και πολύ ωραίος και πολύ καλό παιδί. Για να μην αμαρτήσει. Τι λέει εδώ τώρα η Σοφία Σολομώντος? Ότι αυτή πια η ενυπόστατο σοφία πραθέντα δίκαιον, όταν πουλήθηκε ο δίκαιος, δηλαδή Ιωσήφ, ούκ εγκατέλειπεν, δεν τον άφησε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αν γίνουμε παιδιά της ενυποστάτου σοφίας, ούτε εμάς θα μας εγκαταλείψει. Τα ακούτε? Έχουμε και πρακτικά στοιχεία. Αλλά εξ αμαρτίας ερίσατο αυτόν, τον εγλίτωσε από την αμαρτία. Τη Μεγάλη Δευτέρα λέμε, δεν τρεπόνταν που τον του βγάλε τα ρούχα και βγήκε γυμνός. Ένα μόνο, να μην έκανε την αμαρτία. Και τώρα είναι γνωστό
ότι τον πέταξαν στο λάκκο, δηλαδή στην φυλακή που ήταν κάτω από το παλάτι του Φαραώ. Ήταν αυτοκρατορική, βασιλική αυτή η φυλακή. Ξέρετε πόσο έμεινε μέσα εκεί? 10 χρόνια, χωρίς να φταίει σε τίποτα. Θα λέγε κανείς, και ποιος θυμόνταν? Δούλος ήταν, αφού πουλήθηκε. Ποιος θυμόνταν τον Ιωσήφ? Ποιος εγνώριζε τον Μωυσή, τον Ιωσήφ? Ξέρετε πως απεκαλύφθη με εκείνα τα όνειρα που εξήγησε? Να μην πολυπραγμονώ. Ακούστε τώρα τι λέει στη συνέχεια Σοφία Σολομόντος. Συγκατεύει αυτό εις λάκων και εν δεσμής ου καφήκε αυτόν έως ίνεγγεν αυτό, δοτική, αυτό σκύπτρα βασιλείας. Ποιος συγκατεύει, ποιον το υποκείμενο, κατέβηκε εις τον λάκων, δηλαδή στη φυλακή? Η Σοφία, η ενυπόστατο Σοφία, κατέβηκε μαζί του εις τη φυλακή και έμεινε τώρα η ενυπόστατο Σοφία 10 χρόνια μέσα στη φυλακή μαζί με τον Ιωσήφ να τον προστατεύει. Μα δεν είναι συγκλονιστικό πράγμα αυτό? Και δεν τον άφησε, λέει, στα δεσμά του, στη φυλακή που ήταν, έως ότου του έδωσε το σκύπτρο της βασιλείας, τον ανέβασε στο θρόνο το βασιλικό. Ποιος τον ανέβασε? Η ενυπόστατο Σοφία, η Σοφία του Θεού, δηλαδή ο μετέπειτα Ιησούς Χριστός. Ένα άλλο σας λέω, είναι πλεισμονή, πλεισμονή πραγματικά θεμάτων. Αλλά όταν ο Ναβουχοδονόσορ από ζήλια κάποιον που δεν ήθελαν, δεν χόρευαν τους τρεις πέδες και τον Δανίλ, έδωσε εντολή να προσκυνηθεί μια χρυσή εικόνα του Μαρδούχ, όχι δική του, αλλά του θεού της Βαβυλώνος, του Μαρδούχ. Και όποιος δεν προσκυνήσει, λέει, τη χρυσή εικόνα του πολιούχου της Βαβυλώνος, αυτός, λέει, θα πεταχθεί στο καμίνι, το πυρωμένο καμίνι. Το ξέρετε. Φαίνεται ο Δανίλ εκείνο τον καιρό έλειπε, κάπου ήταν. Αλλά να δείτε σε μια πεδιάδα τον κόσμο να προσκυνάει, 3 μήναν όρθιοι. Αλήθεια, 3 μήναν όρθιοι. Ήταν οι 3 παιδες. Τους συνέλαβαν, τους πήγαν στον Ναβουχοδονόσορα. Γιατί δεν προσκυνάτε εσείς? Γιατί ο Θεός μας είπε να μην προσκυνούμε παρά μόνο τον Θεό τον αληθινό. Και ποιοι είσαστε εσείς αυτοί? Και ποιος θα σας γλιτώσει από τα χέρια τα δικά μου? Και είπαν, αν ο Θεός θέλει να θανατωθούμε, θα θανατωθούμε. Αν θέλει όμως να μας γλιτώσει, θα μας γλιτώσει. Εμείς πάντως δεν προσκυνούμε τη χρυσή σου εικόνα. Άναψα, λέει, το καμίνι 7 πλάσια. Ο αριθμός 7 θυμίζει και Βαβυλώνα. Ο αριθμός 7 είναι σε υπερβολικό βαθμό καμένο το καμίνι. Ήταν, λέει, η φωτιά ανέβαινε 49. 7 επί 7, 49. Το επταδικό σύστημα. Εμείς έχουμε το δεκαδικό σύστημα. Επταδικό σύστημα. Βλέπετε την αρχαιότητα των πραγμάτων. Έφτανε, λέει, 49 πύχες και πέταξαν τους 3 νέους μέσα. Δεν κάηκαν. Παρά μόνο, λέγει, τα σκοινιά που είχαν δεμένα τα χέρια τους. Ούτε τα ρούχα τους δεν κάηκαν. Ούτε μία, το λέει επιλέξει, ούτε μία τρίχα από τα μαλλιά τους δεν κάηκε. Λέει ο Χριστός, σας βεβαιώνω ότι οι μάρτυρες δεν θα χάσουν ούτε μία τρίχα από το κεφάλι τους. Θέλετε απόδειξη? Οι 3 παιδες στο καμίνι. Λένε πολλοί, δεν έχουμε, λέει, αποδείξεις της πίστεως. Δεν έχουμε αποδείξεις της πίστεως. Λοιπόν, πήγε ο Ναβουχοδονόσορ να δει. Τι να δει? Να δει. Και τι είδε μέσα στο καμίνι? 4 βρήκε. Πα! Εγώ, λέει, δεν έριξα 3. Ο 4ος ποιος είναι? Του οποίου η μορφή είναι ως η μορφή αγγέλου. Ποιος ήταν ο 4ος, ξέρετε? Η ενυπόστατο Σοφία του Θεού. Δεν συγκλονίζει αυτό το πράγμα? Και τους γλίτωσε. Και το σπουδαίο, ξέρετε ποιο είναι? Όταν τους έβγαλε απ' έξω, έβγαλε ένα διάταγμα ο Ναβουχοδονόσορ να τιμάται και να λατρεύεται ο Θεός των 3 παιδών. Είδατε? Να τιμάται ο Θεός των 3 παιδών. Αλλά ας προχωρήσουμε. Λέει πάλι η Σοφία Σολομόντος ότι η ενυπόστατο Σοφία
λέει, διεβίβασαν αυτούς θάλασσαν ερυθράν και διήγαγεν αυτούς διήδατος πολλού. Το θαύμα του περάσματος από την ερυθρά θάλασσα, ποιος τους πέρασε? Τους Εβραίους. Η ενυπόστατο σοφία. Για φανταστείτε. Ακόμα στην έρημο. Στην έρημο τώρα. Ξέρετε τι λέει στον Δαβίδ? Του λέει το εξής: α, θέλεις να μου χτίσεις οίκον? Καλά. Ο γνωστός ναός, τον οποίο δεν έκτισε αυτός, αλλά έκτισε ο Σολομών, διότι υπάρχει μια ιστορία. Αλλά το ξέρεις, λέει στον Δαβίδ, ότι εγώ με το λαό σου έμεινα στις σκηνές, στην έρημο 40 χρόνια. Έμεινε στις σκηνές. Δεν είχε, λέει, σπίτι. Τώρα θα μου κάνει σπίτι ναών? Εγώ έμεινα μαζί σας με το λαό, το λαό σου. Έμεινα 40 χρόνια στην έρημο. Έμεινε λοιπόν στην έρημο ο Θεός Λόγος, η ενυπόστατο σοφία του Θεού. Και λέει, θα θυμόσαστε, από το δημοτικό σχολείο τα είχαμε μάθει αυτά, ότι το βράδυ ενεφανίστηκε μια στήλη πυρός και για να φωτίζει το στρατόπεδο. Ήταν 2 εκατομμύρια οι Εβραίοι. Την ημέρα στη έρημο ήσαν, κάτω από το Σινά ήταν. Έγινε το μια ομπρέλα τροποντινά και τους εσκέπαζε για να τους δίνει σκιά. Ποιος ήταν η ομπρέλα και η πυρηνή φλόγα? Ο ενυπόστατος Θεός Λόγος, η σοφία του Θεού. Ακούστε πως το λέει. Και γένετο αυτής στους Εβραίους εις σκέπη ημέρας, που τους σκέπαζε την ημέρα, και εις φλόγα άστρων τη νύχτα. Δηλαδή το λαό του, ο Θεός Λόγος, η ενυπόστατος σοφία, δεν τον άφηνε, τον είχε διαρκώς μαζί. Και το ίδιο πράγμα λέει και η Σοφία Σειρά. Είναι το περίφημο 24ο κεφάλαιο που αναφέρεται στην Σοφία του Θεού τα εξής. Εγώ η Σοφία, εν υψηλής κατεσκήνωσα και ο θρόνος μου εν στήλων εφέλης. Εν υψηλής κατεσκήνωσα. Ξέρετε το εν υψηλής τι σημαίνει? Εγώ με εκείνος που κατοικώ στο θρόνο στον ουρανό παρά το πατρί. Εν τούτης έχω δύο θρόνους. Ο ένας θρόνος είναι στον ουρανό και ο άλλος θρόνος είναι αυτή η στήλη φωτός. Πω, πω. Στο Σινά. Στο Σινά. Η ενυπόστατο σοφία έδωσε τον νόμον. Το λέει και ο Απόστολος Παύλος. Έχουμε πολλές μαρτυρίες. Δεν έδωσε ο πατήρ τον νόμο στο Σινά, αλλά ο Υιός, η σοφία του Θεού, έδωσε τον νόμο επάνω εις το Σινά. Ακόμη λέει η σοφία Σολομώντος, εν η σοφία ίνιξε στόμα κοφών και γλώσσας νηπίων έθηκε τρανάς. Ο Χριστός όταν ήρθε έδινε συνεχώς στοιχεία για να διαπιστώσουμε την ιδιότητά του. Αυτό το πράγμα το λένε και οι προφήτες. Δηλαδή τι? Άνοιξε μάτια τυφλών, άνοιξε στους κουφούς και τα λοιπά και τα λοιπά να ακούνε. Ξέρετε γιατί άνοιξε τα μάτια των τυφλών? Για να δουν την ενυπόστατον σοφία. Γι' αυτό άνοιξε τα μάτια τους. Ώστε λοιπόν είναι ο ίδιος που κατοπινά έγινε άνθρωπος και είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι ο Χριστός μας. Ναι αγαπητοί μου, αυτός είναι ο Χριστός μας. Και τη σοφία, λέει η σοφία Σολομώντος, και τη σοφία δοτική, τη σοφία εσώθησαν. Με τη σοφία σώθηκαν. Ένας λαός που υπάρχει μέχρι σήμερα, οι Εβραίοι. Και ου συνετέλεσαν ο πρώτος γνώνε αυτήν, λέει η σοφία Σειράχ, η σοφία Σειράχ στο 24ο κεφάλαιο, 28ο στίχο, και ούτως ο έσχατος ουκ εξιχνίασεν αυτήν. Δηλαδή, ποιος είναι ο πρώτος? Είναι ο Αδάμ. Ούτε ο Αδάμ εγνώρισε την σοφία του Θεού, παρέβη την εντολή της. Παρέβη την εντολή.
ούτε ο τελευταίος που θα ζήσει άνθρωπος θα μπορέσει να καταλάβει ποιος είναι η σοφία του Θεού. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν έμαθαν ποιος είναι, ποια είναι η σοφία του Θεού. Κι όμως μας προκαλεί να τη μάθουμε και να τη γνωρίσουμε. Ο δε Απόστολος Παύλος λέγει το εξής: «Εμείς δε κηρύσσομεν Χριστόν εσταυρωμένον, Ιουδαίς με σκάνδαλον, Έλλης ιδεμορίαν». Είναι στο πρώτο κεφάλαιο προς Κορινθίους. «Αυτής δε της κλητής», είμαστε οι κλητοί που κλητήκαμε, «Ιουδαίστε και έλυση», και σε Ιουδαίους και σε Έλληνες, «Χριστόν Θεού δύναμην και Θεού σοφίαν». Έτσι γράφει ο Απόστολος Παύλος. Είδατε λοιπόν ότι ο Χριστός είναι η σοφία του Θεού. Άρα για αυτό το πράγμα καμιά φορά θα το μάθουμε, θα το καταλάβουμε. Πάρα πολύ συχνά ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος μπήκε στο βάθος αυτής της ενυποστάτου σοφίας. Γι' αυτό ο φανατικός Παύλος έγινε αυτός που έγινε. Δεν λογάριαζε ούτε κούραση, ούτε κινδύνους, τίποτε, παρά να υπηρετήσει την ενυπόστατον σοφία του Θεού. Ο Μέγας Παύλος. Λοιπόν, προσέξτε. Πολύ συχνά γράφει στις επιστολές του τη λέξη επίγνωσης. Τι θα πει επίγνωση? Το ουσιαστικό επίγνωσης. Τι θα πει επίγνωσης? Γνώσεις που να είναι σε βάθος. Όχι γνώσεις, επίγνωσης. Λέμε σε έναν άνθρωπο, έχεις επίγνωση περί τίνος πρόκειται αυτό το οποίο κάνεις ή θέλεις να κάνεις, ή το μελέτησες, μπήκε στο πνεύμα του πράγματος. Αυτό θα πει επίγνωση. Και λέει τώρα εδώ ο Απόστολος Παύλος το εξής: «Μέχρι καταντήσομεν οι πάντες, έως ότου φτάσουμε όλοι», εννοείται οι χριστιανοί, «εις την ενότητα της πίστεως», μία πίστη να έχουμε, να μην υπάρχουν αιρέσεις. Και τώρα ξέρετε, έχουμε τον οικουμενισμό, την παγκοσμιοποίηση που να τα κάνει όλα σαλάτα, μέσα σε μία χωάνη να τα ρίξει όλα. Προσοχή, προσοχή. Δεν θα υπήρχε μεγαλύτερη αμαρτία από τη του να δεχτώ τον οικουμενισμό. Ο μακαριστός πατήρ Ιουστίνος Παποβίτς έλεγε, είναι η μεγαλύτερη αίρεση όλων των αιώνων και όλων των εποχών αυτή που τώρα αναφαίνεται. Είναι η παγκοσμιοποίηση, όχι των οικονομικών που έχουμε αυτή τη στιγμή, αλλά η παγκοσμιοποίηση της θρησκείας. Είναι η μεγαλύτερη αμαρτία, διότι είναι το ανακάτεμα, το μάζεμα όλων των θρησκειών. Για σκεφτείτε αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ προσοχή. Ακούτε δε τις λέξεις που λένε ένας είναι ο Θεός. Τι θα πει αν είσαι μαμεθανός, αν είσαι βουδιστής, ένα είναι ο Θεός. Έτσι είναι. Είναι ψεύτικοι αυτοί όλοι οι θεοί. Συνεπώς, προσέξτε, κλείστε την πόρτα της ψυχής σας να μην δεχθεί το κήρυγμα του οικουμενισμού. Και λέει τώρα, εις την ενότητα της πίστης, λέει ο Απόστολος Παύλος, και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού. Είναι Εφεσίους 4,13. Τι είπε? Και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού. Δηλαδή να γνωρίσουμε στο βάθος ποιος είναι ο Υιός του Θεού. Λίγα εκ των οποίων είπαμε σήμερα. Γι' αυτό σας κράτησα σε λίγα λεπτά. Θα πάμε μία ώρα. Ναι αγαπητοί μου, δεν είπαμε που σας κούρασα. Μάθημα ήτανε. Και θα έπρεπε να μάθουμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, τον οποίο πιστεύουμε και λατρεύουμε και υβρίζομαι και εγκαταλείπομαι. Να μάθουμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Από τη στιγμή που θα μάθουμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, διαρκώς θα συγκλονιζόμεθα. Θέλατε να συγκλονιστείτε στην προσευχή σας? Θέλατε να έχετε δάκρυα? Όχι δάκρυα μετανοίας. Είναι άλλη παράγραφος αυτό. Δάκρυα αγάπης. Επιγνώσεως δάκρυα. Μάθετε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Αν θέλετε να έχετε μία μεγαλειώδη προσευχή. Όχι μετανοίας, το ξαναλέω.
καλά και τα δάκρυα της μετανοίας, καλά και τα δάκρυα τα παρακάτω, αλλά τα δάκρυα της επιγνώσεως του Ιησού Χριστού είναι μεγαλειώδη. Εσύ είσαι, Χριστέ μου, εσύ που έχεις το σήμαν, έκανες και μένα και που έφτασες στο Σταυρό, γιατί μας αγαπάς εμάς τους ανθρώπους. Μα δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Πού να το καταλάβουμε? Το μυστήριο της αγάπης του Θεού είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο. Και έτσι μπορούμε να πούμε, ούτε λίγο, ούτε πολύ, αγαπητοί μου, ότι είμαστε χριστιανοί. Τότε μόνο μπορούμε να το πούμε. Το μάθατε το μάθημα? Μάλιστα, λέτε. Πολύ ωραία, και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και εύχομαι να γυρίσουμε σπίτι μας καλοί μαθητές της μαθητείας, της σοφίας, της ενυποστάτου του Θεού. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Ο Κύριος να σας ευλογεί.